Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και στη Φλόρινα να συνομιλήσουμε με τον Νίκο το Φίλο, να δούμε διάφορα θέματα από την ειδησιογραφία. Νίκο, καλησπέρα. Δημήτρη, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε, Νίκο, από το επιμελητήριο Φλόρινας, όπου δηλώνουν τις ζημίες οι επιχειρηματίες από το σεισμό και την αποκατάστασή τους. Δώσε μας το ρεπορτάζ. Ακριβώς, Δημήτρη. Όσοι έχουν υποστεί ζημιές από τον πρόσφατο μεγάλο σεισμό που έγινε στη Φλόρινα στις 9 του Γενάρη, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο του ΕΒΕ Φλόρινας, τον κύριο Σαπαλίδη Σάβα, και να δηλώσουν τις όποιες ζημιές, είτε στα οικίματα των επιχειρήσεων είτε στα προϊόντα τους. Ο κύριος Σαπαλίδης αναφέρθηκε ότι είχε πρόσφατα την σχετική συνάντηση που είχαν και άλλοι τοπικοί φορείς με το κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο βρέθηκε στη Φλόρινα, να αξιολογήσει τις ζημιές από τον σεισμό αυτών. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να δηλωθούν όλα αυτά που αναφέραμε, καθώς επίσης και ότι συστάθηκε μια ειδική επιτροπή τριμελής από το Υπουργείο Υποδομών, όπου θα αξιολογήσει και μάλιστα έχει εντολή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τις όποιες αποζημιώσεις από το κράτος. Γι' αυτό το λόγο οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή αυτοί που πρέπει να πάρουν την αποζημίωση, να απευθυνθούν στον κύριο Σαπαλίδη, δηλαδή στο ΕΒΕ Φλόρινας, και στα τηλέφωνα 2385-0-22-466 και στο κινητό του κύριου Σαπαλίδη 69-77-97-75-47. Και να πούμε επίσης ότι χθες πραγματοποιήθηκε και μία σύσκεψη στην Φλόρινα υπό την Προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας της κυρίας Εφροσύνη Διό, μαζί με τον Σάββατο Σαπαλίδη και τον Σωτήρη το Βόσδο, όσον αφορά τη στήριξη της περιφέρειας στους επιχειρηματίες της περιοχής από τον σεισμό, Νίκο. Ακριβώς, Δημήτρη, και κλείνοντας αυτό το θέμα, να πούμε ότι, να επαναλάβω μάλλον, για να ακουστεί αυτό το θέμα, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις από τους Σαπαλίδης, ήδη αυτή τη στιγμή βρίσκεται πάνω από 100 επιχειρήσεις που έχουν πάθει ζημιές, ότι όσο πιο σύντομα δηλωθούν, τόσο πιο σύντομα θα πάρθουν οι αποζημιώσεις. Έτσι ακριβώς. Τώρα να πάμε στο Αμύνδιο και στην τοπική κοινότητα Πετρών, όπου πραγματοποίησε συνάντηση ο βουλευτής ο Γιάννης Αντωνιάδης με την τοπική κοινότητα και τον πρόεδρο για τα προβλήματα της περιοχής. Έτσι είναι, Δημήτρη, όπως το είπες, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Αντωνιάδης βρέθηκε της Φλόρινας, βρέθηκε στην τοπική κοινότητα Πετρών. Είναι μια κοινότητα που ανήκει στο Δήμο του Αμυντέου, Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, και συζήτησαν τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην κοινότητα αυτή. Βέβαια, αυτός ο οποίος πήρε το λόγο και αναφέρθηκε αναλυτικά για αυτά τα προβλήματα δεν ήταν άλλος, πέρα από τους άλλους που παρευρισκούνται εκεί, αλλά ο πρόεδρος του χωριού, όπως προανέφερες, ο Γρηγόρης ο Κυριακόπουλος. Αυτός ξεκίνησε και αναφέρθηκε και μίλησε στον κύριο Αντωνιάδη και του είπε ότι στο εμβόλιο οι κάτοικοι του χωριού έχουν ξεπεράσει το 90%, δηλαδή έχουν κάνει το εμβόλιο και έτσι έχουν βάλει ένα φραγμό όχι μόνο στην μετάδοση του ιού, αλλά και στην απώλεια των ζώων, των κατοίκων του χωριού. Επίσης αναφέρθηκε ο πρόεδρος για την ανεργία των νέων, που τώρα τελευταία, όπως σιγά σιγά κλείνουν και τα εργοστάσια της περιοχής και φεύγουν από την περιοχή. Αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση του επιδόματος θέρμασης, που δυστυχώς δεν επαρκεί τόσο να ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, καθώς είναι οι καιρικές συνθήκες, όπως ξέρουμε όλοι, και εκεί αλλά και γενικά στην περιοχή της Φλόρινας είναι πολύ δυσμενής. Και αναφέρθηκε επίσης για τους αγροτικούς δρόμους ο πρόεδρος και για άλλα τοπικά θέματα. Από την πλευρά του τώρα, ο βουλευτής συνεχάρει πρωτίστως τους κατοίκους για αυτή την σωστή κίνηση που κάνουν σχετικά με τον εμβολιασμό. Επίσης αναφέρθηκε ο κύριος Αντωνιάδης και για τους σεισμούς, αλλά και για τις επαφές που είχαν γίνει με το κυβερνητικό κλιμάκιο που βρέθηκε στη Φλόρινα, ούτως ώστε να αξιολογηθούν όλες τις ζημιές και γρήγορα όσοι πρέπει να πάρουν τις αποζημιώσεις. Αναφέρθηκε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα έργα και δύο σταρδευτικά της Βεγορίτιδας και της Χυμαδίτιδας, και μίλησε προς τους κατοίκους ότι σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει τα προγράμματα για την πράσινη ανάπτυξη, καθώς επίσης για την πράσινη ενέργεια. Κλείνοντας, ο κύριος Αντωνιάδης
αναφέρθηκε ότι θα ενισχυθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αλλά και οι επιχειρηματίες, πέρα από τις καιρικές συνθήκες, πέρα από, από τον σεισμό και τις όποιες ζημιές έχουν πάθει, καθώς επίσης και επειδή η περιοχή σιγά σιγά δένει προς την απολιγνητοποίηση. Ωραία. Τώρα, Νίκο, να πάμε στη Φλόρινα. Από εκεί συνάντησε ο Δήμαρχος ο Βασίλης ο Γιαννάκης με τους εργαζόμενους της ΔΕΙΑΦ, της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης Φλόρινας. Τι ακριβώς συζητήθηκε? Πράγματι, Δημήτρη, έτσι γίνανε τα πράγματα, όπως προανέφερες. Έγινε αυτή η συνάντηση και μάλιστα παραβράθηκαν και εκπρόσωποι από την Παλαιγίνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΔΕΙΑ, δηλαδή Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυψης και Αποχέτευσης, από την Αθήνα. Εκπροσωπούμενοι από διάφορα μέλη του Συμβουλίου και ειδικά από τον πρόεδρο της Παλαιγίνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων, τον Παύλο Δραγκούλα. Όπως προανέφερες, εκ μέρους της ΔΕΙΑΦ Φλόρινας, παρόντες ήταν και η πρόεδρος Αγγελική Σουμπάση, ο αντιπρόεδρος Ιπάτιος Πατμάνογλου, ο Γενικός Γραμματέας Νικόλαος Κατσάκης και η Ταμείας Παρασκευή Βελάνη. Μάλιστα, συζητήθηκαν αρκετά θέματα και ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή και σπουδαία η συνάντηση, αλλά και συζήτηση για τα διάφορα προβλήματα που μιλούσανε. Ωραία. Και να κλείσουμε τώρα με την προβολή του ντοκιμαντέρ για τη Μακρόνισε από το ΚΚΕ στη Φλόρινα. Έτσι είναι, Δημήτρη. Το ντοκιμαντέρ Μακρόνισος με την επωνυμία Μπόλικη Πέτρα, Μπόλικη Καρδιά, παραγωγής της ντοκιματέρ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, θα παρουσιάσει η τοπική επιτροπή Φλόρινας το ΚΚΕ, και αυτό, Δημήτρη, θα γίνει στις 21/1/2022, δηλαδή αύριο Παρασκευή, ώρα 7 το απόγευμα, στην αίθουσα του ΕΔΑ Φλόρινας. Να αναφέρουμε εδώ ότι το ΕΔΑ βρίσκεται ακριβώς κάτω από την Ελέσχη Φοράς Φλόρινας, στην κεντρική δηλαδή πλατεία της Φλόρινας, στην πλατεία Γεωργίου Μόδη. Το ντοκιματέρ αυτό αναφέρει μέσα τη ζωή στο νησί των ανθρώπων που είχαν φυλακιστεί εκεί, πολύτιμες μαρτυρίες από φυλακισμένους, πολλά βασανιστήρια και σκόπιμα προς αυτούς, αλλά δείχνει και την καθαρή συνείδηση και ματιά και νεκροθιές ψηλά σφιγμένες των ανθρώπων που βρισκόταν εκεί και άλλα γεγονότα στο περίφημο αυτό, όπως προαναφέραμε, ιστορικό και όμορφο ντοκιματέρ. Υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες, τις οποίες όσοι θέλουν να πάνε να δουν το ντοκιματέρ. Να δούμε το ντοκιματέρ. Βέβαια, έτσι, να αναφέρουμε κλείνοντας, Δημήτρη, ότι θα τηρηθούν αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Δηλαδή, ότι που θα προσέλθουν, αφενός μόνο πέρα από τις μάσκες, να έχουν και τα κατάλληλα χαρτιά, τα πιστοποιητικά που σχετίζονται ενάντια του COVID-19. Μάλιστα. Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ από τη Φλόρινα. Ευχαριστώ.